Τι είναι τα αποτυπώματα ψυχής? Παρασκευή και 13 είναι μια πολύ τυχερή μέρα, γιατί το πιστεύω ότι είναι απλά τυχερή, επειδή είναι η παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου μου. Μάλιστα. Άρα όλα θα είναι μια χαρά. Όλα είναι μια χαρά μέχρι τώρα. Το ότι είμαι και εδώ κοντά σου, αυτό τα λέει όλα. Είναι όλα υπέροχα. Πες μας έτσι δύο λόγια. Λοιπόν, μετά την επιτυχία του πρώτου βιβλίου, το δεύτερο βιβλίο, Αποτυπώματα ψυχής, είναι πάλι πολλά αποτυπώματα ψυχής μέσα από 50 αληθινές ιστορίες βγαλμένες από τη ζωή, οι οποίες θα συγκινήσουν, θα σε κάνουν να γελάσεις, να κλάψεις, να προβληματιστείς. Και θα κάποιες θα παραδειγματίσουν κιόλας. Θα σε παραδειγματίσουν ωφέλιμα. Είναι παραδείγματα προς αποφυγή. Κάποια. Κάποια είναι παραδείγματα προς αποφυγή, αλλά σου αφήνει πίσω, Κατερίνα μου, έναν προβληματισμό. Ωφέλιμο να ψάξεις μόνος σου τι είναι καλύτερο για σένα. Ο σκοπός δεν είναι να σου δώσει έτοιμη τη λύση. Δεν έχει νόημα. Είναι ένα μονοπάτι, αν θες, αυτό το βιβλίο και αυτές οι ιστορίες που έχεις μαζέψει. Ένα μονοπάτι προς την αυτογνωσία και αυτοθεραπεία, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, της ψυχής. Αυτογνωσία και αυτοθεραπεία, όπως το είπες πολύ σωστά, είναι η αρχή και το πιο δυνατό σημείο ακριβώς της ψυχοθεραπείας. Διότι είναι προβληματισμός. Να ψάχνεις γιατί φοβάμαι κάτι, γιατί δεν είμαι ευτυχισμένος, γιατί δεν μου αρέσει η δουλειά μου, γιατί έχω άγχος από αυτά ή από αυτά τα πράγματα, γιατί δεν έχω χρόνο για να κάνω αυτά που θέλω στη τόσο σύντομη ζωή που ζούμε σήμερα. Αυτός είναι ένας υγιής προβληματισμός για να ψάξεις το γιατί. Όταν και να βρούμε το γιατί, γινόμαστε καλύτερα. Είμαστε καλύτερα. Νιώθεις καλύτερα να μην το ξέρουμε. Κοίταξε, η ευτυχία είναι έκσταση. Και έρχεται σε μικρές δόσεις πάντα. Όταν ψάχνεσαι και προβληματίζεσαι για να αυτοβελτιώνεσαι καθημερινά. Πάντα πρέπει να ψάχνεις κάτι καινούριο μέσα σου. Υπάρχουν πολύ σκοτεινές τυχές του εαυτού μας που πρέπει να δώσουμε φως για να γνωριστούμε καλύτερα. Η αυτογνωσία. Το να κλείνω τα μάτια, να φοβάμαι να δω τα στραβά που έχω μέσα μου ή τα αρνητικά μου, δεν θα με οδηγήσει ποτέ αυτό το πράγμα στην ευτυχία, που λέμε αυτό, το συναίσθημα το υπέρστατο που είναι η ευτυχία, η ευδαιμονία, η έκσταση, αυτό είναι το υπέροχο συναίσθημα. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο έτσι, προς την αυτογνωσία και της καλής μας και της, της θετικής και της αρνητικής μας πλευράς. Γιατί πρέπει να συμφιλειωθούμε, αν θες, με την αρνητική μας πλευρά. Πρέπει να συμφιλειωθούμε ακριβώς με την αρνητική πλευρά και να προσπαθήσουμε να την κάνουμε όσο πιο θετική μπορεί να γίνει, διορθώνοντας κάποια πράγματα που τα θεωρούμε λατσώματα. Τι είναι τα λατσώματα? Διορθώνονται τα λατσώματα. Βεβαίως, αλλά θέλουν σκληρή δουλειά και υπομονή.